Την τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Απόστολος Λύτρας, ο οποίος είναι ο συνήγορος της 12χρονης. Κύριε Λύτρα, καλή σας ημέρα. Ο συνήγορος της μητέρας. Της μητέρας, με συγχωρείτε, αλλά εκπροσωπείτε την οικογένεια. Πειράζει. Εντάξει. Κύριε Λύτρα, ποιος πήγε να επιτεθεί στο παιδί? Καταρχάς, επειδή δεν έχω ευχηθεί, να πω περαστικά στον Ανδρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά. Στο Απόστολο. Τώρα, να είσαι καλά. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε τι έχει συμβεί. Το πρώτο περιστατικό ήταν πριν περίπου 15-20 μέρες που κάποιος πέταξε μια μεγάλη πέτρα στο παράθυρο, στη τζαμαρία που είναι το δωμάτιο της 12χρονης, την έσπασε. Δεν σας κρύβω ότι εκείνο το περιστατικό λίγο το θεωρήσαμε ότι μπορεί να είναι κάτι τυχαίο, ναι, κάποιος κλπ. Το Σάββατο που μας πέρασε, εμφανίστηκε όπως κατέβηκε ο αδερφός της 12χρονης που μένουν μαζί με τη θεία. Κατεβαίνοντας από το σπίτι είδε έναν άντρα, ο οποίος του έκανε μια χαρακτηριστική κίνηση με το χέρι να μην πηγάει. Για αρκετή ώρα στάθηκε μπροστά του και του έκανε αυτό το κίνημα. Και έφυγε. Σε συνδυασμό τώρα με το χθεσινό που έγινε, και προσέξτε τι ακριβώς έγινε. Ο άνθρωπος που πήγε να εισβάλλει, ο οποίος φόραγε, λέει, ποδονάρια σύμφωνα με τη μικρή και ήταν και με καλυμμένο το πρόσωπο, δεν προσπάθησε να μπει μέσα στο σπίτι να κλέψει. Δεν της έδωσε την εντύπωση ότι μιλάμε για έναν κλέφτη που πήγε να μπει σε ένα σπίτι. Της προέταξε το μαχαίρι απλά για να το δει. Όταν η 12χρονη είδε το μαχαίρι, τρομοκρατήθηκε. Πήγε να σπρώξει αυτόν τον άντρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και στο χέρι της. Μάλιστα. Και τώρα πάει. Μιας και ας έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, θέλω και την τοποθέτηση του κύριου Καλιακμάνη πάνω σε αυτό. Κύριε Καλιακμάνη. Είναι πολύ σοβαρά όλα αυτά. Ναι. Είναι σοβαρά γιατί μιλάμε για ένα θύμα, μια 12χρονη μαστροπίας και βιασμού, που πρέπει να προστατευτεί αυτό το κορίτσι. Αν συνέβησαν λοιπόν αυτά τα πράγματα, που εγώ δεν έχω κανένα λόγο να πω ότι δεν συνέβησαν. Αυτό δείχνει ότι το κορίτσι κάποιος προσπαθεί να το απειλήσει. Σωστά. Τώρα, άμα μπει σε μια λογική, γιατί κάποιος προσπαθεί να απειλήσει ένα κορίτσι που έχει δεχτεί τέτοια πράγματα, που έχει μια ιδιαίτερη ψυχολογία, που δεν ξέρει αυτός ο κάποιος ποια θα είναι η αντίδραση του κοριτσιού. Θα σταματήσει να μιλάει ή θα αρχίσει Σωστά. να μιλάει περισσότερο. Λοιπόν, είναι περίεργο. Κλείνω αυτό το θέμα και ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλιακμάνη. Κύριε Λύτρα, μία τελευταία ερώτηση να σας κάνω, επειδή είστε νομικός και ξέρετε πολύ καλά τον κώδικα. Στην αρχή της εκπομπής αναφερθήκαμε στο θέμα του παιδόφιλου, ο οποίος είχε καταδικαστεί 401 χρόνια κάθειρξη και τελικά αφέθηκε ελεύθερος. Και είπε ο κύριος Σούρας κάτι, ότι αυτός μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος και να αλλάξει όνομα. Υφίσταται κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, η αλλαγή ονόματος βέβαια υφίσταται. Έχει δικαίωμα οποιοδήποτε. Και για καταδικασμένους. Ναι, οποιοδήποτε να μπορέσει να αλλάξει. Είχε δίκιο, για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει κάτι ότι ένας ο οποίος υπάρχουν οι φωτογραφίες του κλπ. Αλλάζοντας όνομα είναι τόσο απλό. Κρύβεται. Αν αλλάξει όμως στοιχεία χαρακτηριστικά, βάψει μαλλιά, αλλάξει μαζί μουσια. Πώς. Κάνει πλαστική. Χιλιάδια παιδιά. Για κατάσταση, ναι. Τα έχουμε δει σε σειρές και λέμε δεν γίνονται. Και είσαι παιδόφιλος δηλαδή. Και ένα σχόλιο για την αποφυλάκηση, Γρήγορο. Εντάξει, κοιτάξτε, κάποια στιγμή δυστυχώς αποφυλακίζονται όλοι. Έτσι λοιπόν και ο συγκεκριμένος. Σε 401 χρόνια είχε καταδικαστεί. Και το κακό ξέρετε ποιο είναι. Ναι, μην ακούτε αυτό. Όταν ακούς 200 τόσα χρόνια, εκτιτέα είναι τα 25. Σωστά. Εκ των οποίων από τα 25, πάλι με ευεργετικές διαθέσεις. 36 ανήλικα αγοράκια. Αυτό να θυμάσαι. Ναι. Το γνωρίζω, το πληροφορήθηκα. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι έτσι η νομοθεσία που προβλέπει αυτές τις ποινές και αυτή την έκτηση των ποινών. Μάλιστα. Πρέπει να πάω στη διαφημίση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λύτρα, που ήταν μαζί μας.